και έχετε σώσει αρκετές καταστάσεις και κυρίως από την ώρα και γενικότερα, θα ήθελα να μας πείτε μία από τις καλύτερες στιγμές που θα μπορούσατε να μου πείτε τόσο χρόνια. Ποια θα ήταν η καλύτερη στιγμή? Ποια θα ήταν η καλύτερη στιγμή? Θα σας έλεγα ότι καταρχήν εξ ορισμού η καλύτερη στιγμή είναι η στιγμή που επιστρέφουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα πολιτικής προστασίας οι εθελοντές μας και μέχρι τώρα σε όλες τις περιπτώσεις έχουν γυρίσει χωρίς να έχει πάθει τίποτα ούτε το μικρό δαχτυλάκι του χεριού κανενός. Αυτή είναι πάντοτε η καλύτερη στιγμή. Αυτή είναι πάντοτε η καλύτερη στιγμή. Αν μου ζητούσατε να σας πω ποια είναι η δυσκολότερη στιγμή, θα μπορούσα να σας περιγράψω αρκετές. Όλα τα πράγματα, είτε είναι επιχειρήσεις μεγάλες, είτε είναι επιχειρήσεις μικρές, τις αντιμετωπίζουμε με την ίδια προσοχή και την ίδια σοβαρότητα. Το κακό και η ζημιά και ο κίνδυνος κρύβονται στις λεπτομέρειες και κρύβονται και στη μεγάλη σιγουριά. Δεν θεωρούμε κανέναν ότι είναι εκπαιδευμένος. Εγώ, αν πω που θα σας έλεγα σε εισαγωγικά, είμαι γερόλικος στην ιστορία της οργάνωσης εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα. Παλιά καραβάνα. Έχουν δει πολλά από τα μάτια μου. Έχω πάει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, όπως και ο φίλος μου Στέλιος, ο Φουρνάρης δίπλα, ο οποίος έχει επιχειρήσει σε μερικά από τα δυσκολότερα πεζοπόρα και σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες, και ο Μήνος, αντίστοιχα. Θα σας πούμε ότι αν με ρωτήσετε αν ξέρω το αντικείμενο, το κομμάτι, θα σας έλεγα όχι, μαθαίνω. Και θα σας έλεγα επίσης ότι αν κάποιος μας πει ότι το ξέρει το κομμάτι, έχουμε εδώ εθελοντή ο οποίος τώρα πήρε τη σύνταξη του πρόεδρα από την πυροσβεστική, ήταν 26 χρόνια στην πρώτη ΕΜΑΚ, στις ειδικές δυνάμεις, εθελοντή στη Δαπαχώ. Και αυτός θα σας έλεγε το ίδιο, ότι αν ακούσουμε κάποιον να πει εγώ το ξέρω, εγώ το έχω, και δεν έχει το μυαλό του ανοιχτό να εκπαιδεύεται, να μαθαίνει, να εξελίσσεται και σαν προσωπικότητα αλλά και στις δεξιότητες που απαιτούνται, εκείνη την ώρα τον θεωρούμε επικίνδυνο και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπορέσει να συνεχίσει να είναι μέλος της ομάδας μας. Αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, τι θα ήταν αυτό? Θα χρειάζεται κάποια επιπλέον βοήθεια? Τι θα θέλατε να προσθεθεί? Δυστυχώς, κοιτάξτε, όταν μιλάμε για επιπλέον βοήθειες, εάν εννοούμε την υλική υποστήριξη πάντοτε χρειάζεται. Η περίοδος είναι δύσκολη. Είμαστε σε ένα Δήμο, έχουμε την τύχη να είμαστε σε ένα Δήμο όπου ο Δήμος στα μέτρα των δυνατοτήτων, της συγκυρίας, γιατί αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε ποτέ, κάνει ό,τι μπορεί. Θα σας έλεγα ότι κάνει πολλά πράγματα. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας πω κάτι για την καλύτερη στιγμή μας. Όταν στήσαμε αυτό το παρατηρητήριο που είναι απέναντι στον κόρακα, αυτό είναι μακράν η καλύτερη στιγμή. Είναι το καλύτερο σημείο επιτήρησης που υπάρχει στον Λεκανοπέδιο. Και το πιο κέλιο, αν θέλετε, μπορείτε μετά να δείξετε, να δείτε και. Έχουμε υποστήριξη από το Δήμο. Δυστυχώς, η υποστήριξη από την πολιτική προστασία είναι παγωμένη από τις λειτουργίες αρχικά της Νομαρχίας Αθηνών και στη συνέχεια της Περιφέρειας της Αττικής. Οι εθελοντικές ομάδες όλες και εμείς είναι δικαιούχοι μιας εξοπλιστικής βοήθειας. Δεν δόθηκε τα δύο τελευταία χρόνια, τρία, λόγω της κρίσης, αλλά δεν έχουν δώσει την εξοπλιστική βοήθεια από το 2006 μέχρι το 2009. Είναι χρήματα τα οποία έχουν παραμείνει στους κωδικούς. Δεν έχουν κάνει ποτέ, δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τους διαγωνισμούς από τις λειτουργίες του συστήματος. Αυτό κάπως πρέπει να ξεπεραστεί. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ο νόμος που διέπει τις εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας, το σύστημα εθελοντισμού πολιτικής προστασίας. Και αυτό δημιουργεί εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις πολλών ταχυτήτων, και αν εμείς εκ
εκ του αποτελέσματος μπορεί να πει κάποιος ότι είμαστε στην πρώτη ταχύτητα. Δεν συμβαίνει το ίδιο με την πλειοψηφία των εθελοντικών ομάδων και δεν μπορεί να έχουμε αξιόπιστο εθελοντικό σύστημα όσο δεν ρυθμίζεται, ενώ προβλέπεται από τον νόμο, και από τον πρώτο νόμο από το 2002, αλλά και από τον καινούριο, το 42-49, δεν έχει καταφέρει αυτή η χώρα, αυτό το κράτος, να λειτουργεί στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στο δικό σας κομμάτι, τι θα θέλατε να εντάξετε επιπλέον? Δηλαδή, θα θέλατε να είχατε περισσότερα άτομα, σίγουρα καλύτερο εξοπλισμό, εντάξει, είναι το α και το μέγα του εξοπλισμού σας, αλλά αν μπορούσατε, αν είχατε αυτή τη δυνατότητα, τι θα θέλατε να αλλάξει? Κατά σειρά προτεραιότητας. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, περισσότερο κόσμο. Αυτές οι επιχειρήσεις, όταν η ομάδα εμπλέκεται σε επιχειρήσεις, ένα σύνολο το οποίο εμπλέκεται σε επιχειρήσεις, και είναι βασική αρχή αυτή, όταν δεν λειτουργεί σε συνθήκες καιρού ειρήνης, όλα αυτά τα πράγματα δεν κρίνονται ποτέ από τις δυνάμεις που έχεις προωθήσει στα πρόσωπα. Όλα αυτά τα πράγματα, σε κάθε μία των περιπτώσεων, εξαρτάται η επιτυχία και η ασφάλεια και η καλή εξέλιξη από τη δυνατότητα να έχεις διαρκώς εφεδρεία να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις εκεί που παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα. Από αυτή την άποψη, παρόλο που είμαστε καλά, και είμαστε καλά γιατί φέρνουμε κόσμο από όλη την Αθήνα, είναι πολλές έλξεις. Από το χωριακό και το πόδι υπάρχουν. Θα θέλαμε ακόμα περισσότερους. Θα θέλαμε να είναι περισσότεροι από το 40% του πληθυσμού της ομάδας που είναι σήμερα. Θα θέλαμε να είναι αντίστροφο το ποσοστό. Αλλά είναι σε καλό επίπεδο, σε σχετικά καλό επίπεδο. Είναι κρίσιμο να είναι, ειδικά οι ντόπιοι, οι δικοί μας, οι συμπολίτες μας, οι συνδημότες μας, με μεγαλύτερη συμμετοχή στην ομάδα, γιατί όταν μιλάμε για πρώτη προσβολή, αυτοί που θα έρθουν από μακρύτερα θέλουν περισσότερο χρόνο να φτάσουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Εάν έχουμε αρκετό κόσμο από εδώ, θα έχουμε εφεδρείες από την πρώτη στιγμή. Έτσι. Δεύτερο, θα θέλαμε να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σε μέσα ατομικής προστασίας. Mm-hmm. Με αυτά και με αυτά και για αυτά που σας είπα προηγουμένως, έχουμε μια υστέρηση σε κατάλληλα ρούχα. Πώς θα σας φαινόταν αν σας έλεγα ότι μια ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή 100-110, όπως ακούγεται, οι οποίοι θα εμπλακούν, 110 οι οποίοι θα εμπλακούν, έχουν την εκπαίδευση γιατί τόσοι είναι και θα εμπλακούν σε περίπτωση φωτιά, σε μια φωτιά, κατάλληλα ρούχα και κατάλληλα παπούτσια για να πάνε, έχουν μόνο 50. Είναι και πολύ σημαντικό γιατί δεν μπορεί κάποιος να πάει να κάνει καταστροφή. Βγαίνουν με τα blue jean, με τα πολιτικά, με κάποια μπουμποτάκια. Αυτό μας περιορίζει, αυτό δημιουργεί, αυτό αυξάνει την επισφάλεια. Αυξάνει την επισφάλεια. Θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να λυθεί αυτό το πράγμα, να μπορέσει να λυθεί αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα θα θέλαμε να βοηθήσουμε και να βοηθηθεί και το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας, έτσι, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας, να μπορεί πάντοτε να είναι λειτουργικό, συνεργαζόμαστε άριστα με τους ανθρώπους, προσπαθούμε πάντοτε, είναι ο συντονιστικός κρίκος μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Και το τελευταίο που θεωρούμε κρίσιμο είναι το δικό μας, αν πούμε ότι εμείς λειτουργούμε ως ένα πρότυπο, ως ένα παράδειγμα, εκείνο που είναι κρίσιμο να γίνει να μπορέσουμε τέτοια παραδείγματα να γίνουν παντού. Mm-hmm. Θα θέλαμε να δούμε εθελοντική ομάδα στο Ζωγράφο. Πιστεύετε ότι... Θα θέλαμε στην Αγία Παρασκευή. Mm-hmm. Πέστε. Πιστεύετε ότι κάποιες από τους Δήμους δεν έχουν μπει καν σε διαδικασία να κινήσουν το κομμάτι του εθελοντισμού? Σε πάρα πολλούς από τους Δήμους και σε πάρα πολλούς άλλους το κινούν με λάθος τρόπο. Θα σας έλεγα ότι δυστυχώς μπαίνουμε τώρα στα κακά του εθελοντικού συστήματος, στα κακό κείμενα,
Αλλά πρέπει να τα πούμε και αυτά, αν θέλουμε βελτιώσεις. Θα σας έλεγα πολύ, πάρα πολύ, ότι από αντιλήψεις αυτοδιοικητικών, οι οποίες ευτυχώς εδώ δεν υπάρχουν στο δικό μας Δήμο τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα υπήρχαν και εδώ. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο το οποίο είναι κατ' όνομα εθελοντικό, αλλά επί της ουσίας συμβαίνει δυστυχώς, είναι πολύ διαδεδομένο, επί της ουσίας είναι ένα σύστημα που βαστίζουν εθελοντές κάποιους ολιγόμενους συμβασιούχους με σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού μας ενδεχόμενα να πάρουμε το ψυχαλάκι την ώρα των εκλογών. Δυστυχώς είναι πολύ διαδεδομένο που έχει γίνει, όπου γίνεται, οδηγεί σε εξαιρετικά ολιγάριθμες και ανεπαρκείς, γιατί πέρα από τον αριθμό, ανεπαρκείς για την αποστολή τους εθελοντικές ομάδες. Είναι λογικό, ή εμείς τη βλέπουμε τους εθελοντές ως δυνητική απειλή για τη δουλειά τους, οι εθελοντές έρχονται, είναι και μια διαδικασία εξέλιξης προσωπικότητων, όλα αυτά που σας λέω για τις εκπαιδεύσεις. Πρέπει να γίνει κάτι και θα σου πει ο εθελοντής να το κάνει αυτός που πληρώνεται. Και γιατί να το κάνω εγώ. Δημιουργούνται τέτοια. Στο δικό μας Δήμο δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Λειτουργούμε πάνω σε ένα αμυγές, υγιώς χτισμένο, αυτό που τουλάχιστον προσπαθούμε, σύστημα το οποίο στηρίζεται η ομάδα 100% σε εθελοντές. Η δουλειά που κάνουν όλοι είναι εθελοντική. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάποιο μελλοντικό σχέδιο, δηλαδή αν μπορείτε να μου πείτε κάποια σχέδια στα οποία θα τα εφαρμόσετε, δεν τα έχετε εφαρμόσει από τώρα και τα έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας και θα θέλατε και με την κατάλληλη βοήθεια κάποιων ανθρώπων να το εξελιχθούν. Καταρχήν από άποψη υλικών δυνατοτήτων της ομάδας είναι ζωτικό να κατορθώσουμε, να φέρουμε, δεν ξέρω αν θα γίνει με δωρεά, δεν ξέρω αν θα γίνει με παραχώρηση κάποιου παλιού το οποίο κλείνει τον κύκλο του για την πυροσβεστική υπηρεσία, τουλάχιστον ένα πυροσβεστικό όχημα ακόμα για την περιοχή μας. Ένα όχημα το οποίο θα πρέπει να είναι ακροβολισμένο στα δύσκολα σημεία του δάσους και να έχει τη δυνατότητα να έχει τουλάχιστον 2,5 τόνους νερό. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ για να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε αποτελεσματικά 100% την πρόληψη, τουλάχιστον να παίξουμε το ρόλο της έγκαιρης πρώτης προσβολής και της ασφάλειας στο τομέα μας. Ένα άλλο σημείο που κάνουμε και ήδη δουλεύουμε εκεί πέρα, προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με όλες τις ομάδες που έχουν με εμάς, μοιράζονται την ίδια οπτική για το, την εθελοντική δουλειά, την εθελοντική ομάδα, οργανώνουμε κοινές εκπαιδεύσεις. Συνεργαζόμαστε με αυτές τις ομάδες. Θέλουμε να γίνει ακόμα καλύτερη αυτή η συνεργασία. Βοηθάμε καινούργιες ομάδες, οι οποίες τώρα συγκροτούνται, να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Η μεταφορά της εμπειρίας είναι εξαιρετικά σημαντική. Στις άλλες μας δραστηριότητες θα θέλαμε πιο πολύ να έχουμε τα δικά μας σχολεία να έρχονται εδώ. Δεν έχει κάτι τέτοιο. Σε πολύ μικρό βαθμό. Δυστυχώς, σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Στις άλλες δραστηριότητες που κάνουμε. Και αυτό είναι ένα από τα, εμείς τα θεωρούμε, δυνητικά μειονεκτήματα του μέλλοντος για την κοινωνία μας, για τους συνδημότες μας, για τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ. Έρχονται σχολεία όπως το κολέγιο, εκπαιδευτήρια. Από γύρω περιοχές. Και λείπουν οι δικοί μας. Λείπουν οι δικοί μας. Είναι λυπηρό. Πέρυσι σχέθηκε το σχολείο, αλλά είναι μικρή η παρουσία του. Είναι μικρή. Είναι μικρή. Μπορούμε να πούμε ότι εκεί υστερούμε πάρα πολύ. Ένα άλλο θέμα που χρειάζεται βελτίωση, κάποια θα πρέπει να μπορέσουμε να... Εκεί χρειαζόμαστε βοήθειες, δεν το έχουμε καταφέρει. Είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα που έχουμε εδώ σαν ομάδα. Και μειονέκτημα το οποίο δημιουργείται κινδυνότητα. Χρειαζόμαστε έναν αναμεταδότη. Αναγκαζόμαστε και δουλεύουμε με μια ραδιοσυχνότητα σύμπλεξ.
η σύμπλεξη συχνότητα στο δικό μας τομέα, στο 80% του τομέα μας, χωρίς τηλεπικοινωνίες, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να αποκτήσουμε, να έχουμε πολύ σοβαρές ενισχύσεις σε εξοπλισμό για τις άλλες δραστηριότητες. Δεν έχουμε ασφαλείς ραδιοεπικοινωνίες. Η επιχείρηση που κράτησε σχεδόν 24-17 Ιουλίου έγινε στο 99% με τα κινητά τηλέφωνα. Κάτι το οποίο μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην πιάνει ότι δεν είναι κάποια προβλήματα. Ακριβώς. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να μας βοηθήσει. Θέλουμε βοήθειες, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ο Δήμος ήδη εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να... Εδώ έχουμε δίπλα μια δεξαμενή, η οποία έχει με 542 τόνους, 540 τόνους νερό. Είναι μια δεξαμενή που έχει κατασκευαστεί από τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Νικολάου, προκειμένου να υδροδοτούνται, να κάνουν υδροληψία ελικόπτερα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Είναι πολύ κρίσιμος ο ρόλος της και είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε να υπάρξει. Δεν μπορεί να κάνουν υδροληψία με ασφάλεια ή με μεγάλο ρυθμό αυτοκίνητα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Απομένει ένα πολύ μικρό κομμάτι της προσπάθειάς μας, θέλουμε βοήθεια να υπογειοποιηθεί ένα καλώδιο, να πάει τριφασικό ρεύμα, να γίνει μια εγκατάσταση, να εγκαταστήσουμε και μια αντλία η οποία έχει τη δυνατότητα να, σε πολύ μικρό χρόνο να φορτώνει 3 δεκάτων αυτοκίνητα από κάτω από ασφάλεια από την άσφαλτη. Γενικά δουλεύουμε στο να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό που υπάρχει και όλος μας ο σχεδιασμός είναι στο πώς θα μπορέσουμε αυτό που υπάρχει να αυξήσουμε και τη δυνατότητά του και περιφερειακά με αυτό να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τις ικανότητες της ομάδας. Ένα άλλο θέμα που θέλουμε, βασικά, κόσμο. Πολύ κόσμο, περισσότερο κόσμο, εθελοντές. Η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορεί να μας δώσει, να μας προσφέρει κάποιος, είναι να θελήσει να έρθει να μπει σε αυτή την περιπέτεια που έχουμε μπει εμείς. Για κάποιους από εμάς είναι υπόθεση ζωής, για κάποιους για την πλειοψηφία από τους υπόλοιπους γίνεται. Γενικά περνάμε καλά, είμαστε ευγενικοί άνθρωποι και έχουμε πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας. Εγώ να ευχηθώ να έρθουν όσο περισσότεροι εθελοντές και άτομα γίνεται, γιατί ούτως ή άλλως ο κόσμος γνωρίζει για εσάς, αλλά εγώ σήμερα ήρθα εδώ για να ακούσω από πρώτο χέρι περισσότερο τα προβλήματα, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο σιγά σιγά πρέπει να λυθεί. Να ευχηθώ να μην υπάρχουν πυρκαγιές, γιατί είναι το α και το ω, κυρίως αυτή τη στιγμή που δυστυχώς τα δάση μας έχουν καταστραφεί και τις περισσότερες φορές να πω από ανθρώπινο χέρι. Εμείς να ευχηθούμε να είμαστε αχρίαστοι. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Να είμαστε αχρίαστοι. Εύχομαι πραγματικά τα προβλήματα που έχετε να τα λύσετε, γιατί είναι προβλήματα τα οποία είναι πολύ μεγάλα για εσάς, για την καθημερινότητα σας, για τη δουλειά σας, αλλά στην ουσία είναι πολύ μικρά για κάποιους οι οποίοι μπορούν να σας δώσουν αυτά που ζητάτε, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πάρα πολλά κονδύλια, έτσι ώστε να υλοποιηθούν. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα είμαστε εδώ κοντά σας, οτιδήποτε χρειαστείτε. Ένα βήμα από πίσω, εσείς μπροστά και εμείς ακολουθούμε. Και εύχομαι τα καλύτερα και να οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε, εμείς είμαστε εδώ για να το μεταδώσουμε και να... Σας ευχαριστούμε. Και στα καλά και στα άσχημα, να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σας έλεγα ότι θα σας χρησιμοποιήσουμε σίγουρα και για τα καλά μας και για τα άσχημα. Είναι σημαντικό αυτό που κάνετε, διότι πολλές φορές η πίεση που μπορείτε να ασκήσετε εσείς, η δημοσιότητα που μπορείτε να δώσετε εσείς, ασκεί μάλλον πίεση σε αυτούς όλους που κάποιες φορές χρειάζονται ένα σκούτημα για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν και να δώσουν σε εμάς αυτά που μας είναι αναγκαία για να υπάρχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Μάθαμε πολλά πράγματα. Μάθαμε ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία και εμείς και κάποια ίσως να μην τα έχουμε ξανακούσει.
Και νομίζω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το τι ακριβώς είναι οι εθελοντές, τι ακριβώς κάνουν. Και οποιοδήποτε μπορεί να έρθει να αφιερώσει 2-3 ώρες από την καθημερινότητά του, έτσι ώστε, κυρίως σχολικισμούς μήνες, έτσι ώστε να βοηθήσει και αυτός όσο μπορεί περισσότερο. Αυτό είναι ζωτικό, είναι κρίσιμο και τους περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες κάθε χρόνο και ειδικά τώρα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εσείς σας ευχαριστούμε.